Η επιβεβαίωση πως το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλωτών της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που θα δημιουργηθεί με τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, θα έχει ωφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία, δόθηκε από τους αρμόδιους φορείς στη Διεθνής Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Έτσι λοιπόν, με μια συμφωνία διάρκειας 22 ετών με την Elbit, θα γίνει. Και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη διετία, γι' αυτό και τα 22 χρόνια, ώστε τα 20 επόμενα να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Μια μεγάλη επένδυση στην Καλαμάτα, στην αεροπορική βάση εκεί, επένδυση στα επίγεια συστήματα εκπαίδευσης, επένδυση στα εναέρια συστήματα εκπαίδευσης, με αναβάθμιση 25 ελικοφόρων εκπαιδευτικών. Η Ισραηλινή εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα επενδυτικό σχέδιο για το Διεθνές Κέντρο Πτήσεων της Καλαμάτας. Είναι μια μεγάλη επένδυση στα επίγεια και στα εναέρια μέσα εκπαίδευσης της πολεμικής αεροπορίας. Είμαστε εδώ για τη μεγαλύτερη έκθεση άμυνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς παίρνουμε δύναμη από τη μεγάλη Ισραηλινή εταιρεία που παρουσιάζεται εδώ σήμερα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε τη συμφωνία για το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία Elbit System του Ισραήλ. Στο περίπτερο της εταιρείας Elbit Systems παρουσιάστηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με το σχέδιο της εταιρείας, το οποίο παρακολούθησαν φορείς της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Μια διακρατική συμφωνία η οποία έχει ολοκληρωθεί και ξεκινάει η υλοποίησή της. Ένα project το οποίο θα κοστίσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας και θα προσδώσει τεράστια υπεραξία στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, κυρίως στην ελληνική αεροπορία. Μας δίνεται, θα δοθεί δυνατότητα μέσω της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και την τεράστια επένδυση που θα γίνει στην Καλαμάτα, να οι Έλληνες πιλότοι μας να εκπαιδευτούν και να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση πάνω σε νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες αεροσκαφών. Βέβαια, για την Καλαμάτα, εμείς στην Καλαμάτα είμαστε ακόμα. Η χαρά μας είναι διπλή. Καθώς, όπως είπα, αυτή η επένδυση θα γίνει στην περιοχή μας. Οι φορείς τόνισαν μεταξύ άλλων πως η αναβάθμιση του πολεμικού αεροδρομίου θα επηρεάσει θετικά και την προοπτική εξυγχρονισμού του πολιτικού αεροδρομίου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας.